Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018. Κρυός. Μην κουράζετε πολύ σήμερα, μιας και τα επαγγελματικά σας στρώνουν βήμα προς βήμα και μην χάνεστε μέσα σε ατέρμονες σκέψεις, ψάχνοντας να βρείτε λύσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής σας. Έχουν πέσει αρκετά οι βιορυθμοί σας και πρέπει να δώσετε περισσότερη προσοχή στα προσωπικά σας θέλω. Ο ερωτικός τομέας σας επιβραβεύει και αυτό τουλάχιστον για εσάς είναι μία ανάσα. Ταύρος. Ταυράκια μου, έχετε ξεπεράσει τα όρια σας σε επαγγελματικά αλλά και ερωτικά επίπεδα. Καλό το τρέξιμο, αλλά πρέπει να αφήσετε και κάποιον άλλον να τρέξει για εσάς, μιας και έχετε κουραστεί αρκετά. Από το μεσημέρι και μετά δίνετε προτεραιότητα στα προσωπικά σας θέλω. Φυσικά βάζετε νέα πλάνα για ένα νέο μέλλον, το οποίο θα είναι λαμπρό από εδώ και μπρος, χάρη στην εργατικότητά σας. Και περνάμε στο δίδυμο. Ήρθε η στιγμή να βάλετε νέα πλάνα χρηματοοικονομικά τα οποία θα πάρουν σάρκα και οστά σε λίγες μέρες. Προσοχή στα έκτακτα έξοδα γιατί υπερβαίνετε τα όρια σας. Ήρθε η στιγμή να πάρετε μια σημαντική απόφαση σε ερωτικό επίπεδο. Η βοήθεια από φίλους δεν λείπει και εσείς από το απόγευμα και μετά πρέπει να κοιτάξετε την ατομικότητά σας. Και περνάμε στον καρκίνο. Οι όψεις του χρόνου από τον εγώ καιρό σας δίνει την όθηση να ξεπεράσετε δύσκολα εμπόδια αλλά και το φεστιβάλ τρέλας από τον περίγυρό σας. Μπορεί να ακούσετε κάτι περίεργο αυτό το διάστημα, αλλά οι απαιτήσεις είναι πολλές, όπως και οι ψυχολογικές σας αντοχές είναι λίγες. Επομένως, χαλαρώστε σήμερα στο σπίτι σας για να βρείτε αυτές τις λύσεις. Αυτή τη φορά όμως πρέπει να κλειστείτε για τα καλά στον εαυτό σας. Και πάμε στο λιοντάρι. Εφηβική σήμερα η διάθεσή σας, προσέχετε όμως λίγο και τα εφηβικά σας λαθάκια. Από εδώ και μπρος κάθε σας κίνηση θα είναι μελετημένη και πρέπει να δώσετε βαρύτητα σε όλους τους τομείς σας. Κυρίως όμως τα ερωτικά θέματα τα οποία σας απασχολούν τον τελευταίο καιρό. Το οποίο ξεθολώνει και εσείς φυσικά θα είστε οι νικητές. Και πάμε στην Παρθένο. Η μέρα κυλάμε πάρα πολύ τρέξιμο αλλά και πάρα πολύ λογική. Μην δίνετε σημασία σε λόγια τρίτων. Πρέπει από εδώ και μπρος να κοιτάξετε επαγγελματικά και ερωτικά ζητήματα τα οποία θα σας φέρουν καλά αποτελέσματα την ημέρα αυτή. Τα οικογενειακά σας πάνε σε πολύ καλύτερους ρυθμούς, επομένως δεν χρειάζεται να στεναχωριέστε, διότι τα καλύτερα είναι μία ανάσα κοντά σας. Και πάμε στο ζυγό. Ζυγή μου, ήρθε η στιγμή να δώσετε προτεραιότητα στον εαυτό σας. Τα επαγγελματικά δεν τελειώνουν ποτέ, επομένως βρείτε τις ισορροπίες σας τουλάχιστον στα προσωπικά σας θέματα. Ήρθε η ώρα να πάρετε μια τελική απόφαση στον ερωτικό τομέα. Αυτό θα φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τουλάχιστον για την ψυχολογική σας υγεία. Προσέξτε σήμερα λίγο τη διατροφή σας. Και περνάμε στο Σκορπιό. Σκορπιοί μου, όπως είστε ζώδιο του νερού, έτσι σαν το νερό να φύγουν τα λόγια τα οποία θα γίνουν σήμερα. Εμπόλεμο το κλίμα, προσέξτε ιδιαίτερα τις κοινωνικές σας επαφές και στρέψτε όλη σας την προσοχή σε επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα. Η μέρα είναι ιδανική για να πετύχετε στόχους και να απομονωθείτε στον εαυτό σας. Τοξότης. Μία μέρα ξεκίνησε για εσάς αρκετά δυναμική και σήμερα δεν έχετε χρόνο να ασχοληθείτε με κανέναν και τίποτα παρά μόνο με τα προσωπικά σας. Η ενέργεια που εισπράτετε από το σύμπαν είναι μεγάλη και εσείς από την άλλη νικητές σε θέματα οικονομικά και κληρονομικά. Σήμερα θα αποζητήσετε φιλικά πρόσωπα που θα βρουν και τις λύσεις σε όλους σας τους τομείς. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σήμερα σε θέματα πληρωμών. Μπορεί αυτό να φέρει μια ταραχή, αλλά θα σας αποδεσμεύσει από δυσκολίες σε θέματα οικονομίας αλλά και εργασίας. Η μέρα είναι κατάλληλη για να δώσετε βαρύτητα στα ερωτικά σας αλλά και τα οικογενειακά θέματα, τα οποία δεν λείπουν από το προσκήνιο. Και περνάμε στον υδροχό. Χρηματοοικονομικά, εργασιακά και κληρονομικά σας απασχολούν σήμερα, μιας και είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τον τελευταίο καιρό. Θέλετε να βάλετε νέα θεμέλια σε όλους αυτούς τους τομείς και φυσικά θα το καταφέρετε αυτό χάρη στο κοφτερό μυαλό σας. Προσοχή στον τρόπο που οδηγείτε σήμερα και στον τρόπο που περπατάτε, γιατί σήμερα θα έχουμε έλλειψη ευληγησίας. Και πάμε στα ψαράκια μου. Ψαράκια μου, το πρωί στο τρέξιμο με επαγγελματικά θέματα ενόψη μέχρι να βρείτε τις λύσεις σας. Το μεσημέρι και μετά θα βρεθούν αυτές οι λύσεις. Δώστε προτεραιότητα στον ψυχισμό σας σήμερα και βάλτε νέα σχέδια μπροστά και φυσικά αν το κάνετε αυτό θα έχετε επιτυχία 100%. Καλή βοήθεια από την οικογένεια αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.